Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2023 παρουσιάστηκε από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό ως το καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο. Πολύ αντιφατικό όμως με την πραγματικότητα όταν μιλάτε για τον πιο παγωμένο χειμώνα και οι εκτιμήσεις του Δούνου του και της Ευρωζώνης και άλλων είναι για την μεγαλύτερη ύφεση που έρχεται. Και επειδή οι εργαζόμενοι σωστά θεωρούν αδιανόητο στον 21ο αιώνα να απειλούνται να είναι τα σπίτια τους στο σκοτάδι και την παγωνιά, το ίδιο και τα σχολεία των παιδιών τους, κήρυξαν απεργιακό ξεσηκωμό στις 9 Νοέμβρη με σύνθημα «Λαέμις φύγεις άλλο το ζωνάρι». Κινητοποιήσεις έχουμε και σε άλλες χώρες. Ήδη χτες στη Γαλλία έγιναν πάνω από 200 απεργιακές κινητοποιήσεις παρά την τρομοκρατία και την επιστράτευση των εργαζομένων από τη γαλλική κυβέρνηση. Γιατί τα ίδια περνούν και οι άλλοι λαοί. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός τα τελευταία 12 χρόνια εκτός μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας. Όμως, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ που λίστεψαν το λαϊκό εισόδημα και τις συντάξεις παραμένουν στο ακέραιο και τα ψίχουλά σας δεν καλύπτουν ούτε τον πληθωρισμό ούτε την ακρίβεια. Μάλιστα, ενισχύεται η αντιλαϊκή πολιτική σας με προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι ακριβώς μνημονιακή σκοπής και που συμφωνείτε όλοι σας, δίνοντας δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους και κόβοντας δικαιώματα και εισόδημα στον κόσμο της δουλειάς. Λέτε, μα γιατί τόσο καταστροφολογία όταν έχουμε ανάπτυξη 5,3% σε τέτοιες συνθήκες? Δεν αμφισβητούμε τα νούμερα, αλλά την ανάπτυξη δεν την καρπώνονται όλοι. Αφορά κυρίως καπιταλιστικές μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τα λαϊκά στρώματα που φτωχαίνουν παρά την ανάπτυξή σας. Το επιβεβαιώνουν τα ίδια τα στοιχεία που μαρτυρούν ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες μετράνε ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας που το πρώτο εξάμηνο έφτασε τα 5,3 δισεκατομμύρια από ζημιές που είχε πέρσι. Πρωταγωνιστές, οι τράπεζες που ταχύτατα υλοποιούν χιλιάδες δημεύσεις σπιτιών και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με ποινικοποίηση κινητοποίησεων διαμαρτυρίας που φτιάχτηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και οι μεγαλύτεροι όμιλοι της ενέργειας σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο σε συνθήκες που ο λαός αγωνιά για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Κέρδη, προερχόμενα κυρίως από την εκτείναξη των τιμών σε πρώτες ύλες, ενέργεια και εμπορεύματα, αποτελώντας την άλλη όψη της ακρίβειας και της ενεργειακής ανέχειας για τα λαϊκά νοικοκυριά. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι δεν πληρώνουν όλοι τη λεγόμενη ενεργειακή κρίση, όπως και κάθε άλλη κρίση στον καπιταλισμό. Οι εργαζόμενοι της πόλης και του χωριού αναγκάζονται να ανοίξουν νέες τρύπες στο ζωνάρι την ώρα που τα κέρδη των μεγαλοεταιριών μεγεθύνονται. Εξάλλου, αναφέρεται ξεκάθαρα στο προσχέδιο. Για το 2023 προβλέπονται 8,3 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 5,6 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για το λαό που χυμάζει, μόνο 3,5 δις που δεν καλύπτουν καν βασικές ανάγκες, ενώ τα πληρώνει ο λαός από την άλλη τσέπη. Στο προσχέδιο γίνεται σαφές ότι φόροι και χαράτσια για τα νοικοκυριά θα ξεπερνούν τα 60 δις ευρώ, ενώ η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα ανοίγει ένα νέο κύκλο αντιλαϊκής επίθεσης και για το 2023. Δηλαδή, η φτώχεια, ακρίβεια, φορολογική αφέμαξη δισεκατομμύριων ευρώ, οι κατευθύνσεις για νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξοπλιστικά που πιο πολύ ικανοποιούν ανάγκες του δολοφονικού ΝΑΤΟ και όχι της άμυνας της χώρας. Αυτό σημαίνει συνέχιση των περικοπών σε προσλήψεις και βασικές υπηρεσίες προς τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και ταυτόχρονα
οι επιδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κάτι ψίχουλα στην ακραία φτώχεια για άλλο. Σε αυτά στοχεύει ο κρατικός προϋπολογισμός και για το 2023. Εξάλλου αυτή είναι η αντιλαϊκή ταξική μεθοδολογία που αποτυπώνεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και σε βασικούς τομείς και ανάγκες του λαού, όπως η υγεία. Ας πούμε, στη φαρμακευτική δαπάνη των κρατικών προϋπολογισμών από το 2009 μέχρι σήμερα μειώθηκε 63%. Ταυτόχρονα από το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε η εισφορά των συνταξιούχων στον κλάδο υγείας από 4% σε 6% στις κύριες συντάξεις και επιβλήθηκε 6% στις επικουρικές. Μέτρο βέβαια που διατηρεί σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και έχει καθιερωθεί η πληρωμή 1 ευρώ ανασυνταγή από τους ασφαλισμένους. Διευρύνθηκε η αρνητική λίστα των φαρμάκων με αποτέλεσμα η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών από 9% που έπρεπε να είναι έχει εκτιναχτεί πάνω από 30%. Αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία. Αντί να τα ενισχύετε, τα έχετε μετατρέψει σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες. Γι' αυτό γιγαντώθηκαν ελαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρικό προσωπικό συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στόχος σας και εσάς και των προηγούμενων να συρρυκνωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός που αφορά χρηματοδότηση νοσοκομείων προκειμένου να περισσέψει κρατικό χρήμα για την παντός είδους στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Στο προσχέδιο το επιβεβαιώνεται αναφέροντας κατά λέξεις το δημοσιονομικό αποτέλεσμα νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας υγείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού κατά 130 εκατομμύρια ευρώ. Δικά σας κατά λεξής. Αλλά και στον τομέα της παιδείας. Τα τελευταία 11 χρόνια οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια. Οι γονείς πληρώνουν από την τσέπη τους πάνω από 1,2 δις. Τα τελευταία 10 χρόνια το κονδύλι για σχολικές υποδομές έχει περικοπεί κατά 70%. Το 30% των σχολείων είναι πάνω από 50 ετών. Εκατοντάδες κοντέινερς έχουν τοποθετηθεί σε όλη τη χώρα για παιδιά προσχολικής ηλικίας χωρίς χρονοδιάγραμμα αντικατάστασής τους. Δραματική εικόνα και στα ειδικά σχολεία. Αλλά και στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταφορών από επίσημη ενημέρωση της Υφυπουργού Παιδείας σήμερα 1.000 μαθητές δεν πάνε σχολείο λόγω προβλημάτων μεταφοράς. Και να μην πω αυτό που σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή το τραγικό συμβάν σοβαρού τραυματισμού από πτώση φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, λόγω συνοστισμού και ανεπάρκειας υποδομών. Αλλά και η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών δεν είναι επαρκή. Αρμοδιότητες μετακυλίστηκαν στους Δήμους για συντήρηση σχολικών κτηρίων, λειτουργικά έξοδα και άλλα και οι πόροι δεν φτάνουν στο ελάχιστο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοινώσεις και κινητοποίησεις της ΕΛΜΕ Πειραιά ότι συνεργεία του ΔΕΔΙΕ επισκέπτονται σχολεία του Δήμου Πειραιά, ενημερώνουν για το χρέος του σχολείου αλλά και την πρόθεση να κόψει το ρεύμα αν το χρέος δεν αποπληρωθεί. Τι δείχνει ότι τα σχολεία στενάζουν από την υποχρηματοδότηση. Το παραδέχεστε στο προσχέδιο, αναφέροντας κατά λεξής για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ότι το ισοζύγιο αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 246 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 300-700 εκατομμύρια σε σχέση με προβλέψεις του 2022. Ωστόσο, για το 2023 αναφέρεται ότι μόνιμα οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αυξάνονται 120 εκατομμύρια. Δηλαδή, ούτε το έλλειμμα δεν καλύπτεται.
αυτό σημαίνει συνέχιση της υποχρηματοδότησης και γιγάντωση των λαϊκών προβλημάτων. Όμως, άμεσα επιδοτείται τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα απαλλάσσονται από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών οι επιχειρήσεις που θα μετατρέπουν συμβάσεις μερικής σε πλήρους απασχόλησης, ενώ από το 2023 θα μονιμοποιηθεί η κατά 3 μονάδες μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας ότι μειώνεται το μισθολογικό βάρος των επιχειρήσεων. Το μισθολογικό έλλειμμα των μισθωτών, των μικρομεσαίων αγροτών, των αυταπασχολούμενων, πώς θα αποπληρωθεί? Και είναι αποκαλυπτικά τα πρόσφατα στοιχεία από τον Εργάνη για το εννιάμηνο του 2022, από Γενάρη μέχρι Σεπτέμβρη, ότι οι απολύσεις έφτασαν τα 2 εκατομμύρια και μόνο το Σεπτέμβρη το 52% των προσλήψεων που έγιναν ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Δηλαδή με τα 300 ευρώ ποιος θα ζήσει? Όταν μάλιστα η ενεργειακή φτώχεια ενισχύεται και με τα ευτράπελα της κυβέρνησης και βέβαια και με την πράσινη μετάβαση της κοροϊδίας που συμφωνείτε όλοι σας. Και το λέω γιατί από τη μια με νόμο από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίων θέρμανσης και από την άλλη απειλές με ομό τρόπο για επαναφορά καυστήρων πετρελαίων, γιατί όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, αυτό μας λέτε. Όπως και το απαράδεκτο μέτρο που προβλέπεται ότι όσοι δεν πετύχουν το στόχο της κυβέρνησης, δηλαδή για μείωση κατά 10% της κατανάλωσης ενέργειας στους σχεδόν 2,5 φορείς του δημοσίου το 2023, τότε θα αποκλείονται από προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Τι σημαίνει? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι ανάγκες των παιδικών σταθμών, των υπηρεσιών καθαριότητας, δασοπυρόσβεστησης και άλλων, που ήδη υπολειτουργούν εξαιτίας της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, τι θα είναι? Θα βρίσκονται στον αέρα. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο. Και όμως πρέπει να θυμόμαστε και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που ήταν εξασφαλισμένη πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, πολιτισμό, όπως και η εξάλληψη της ανεργίας, ενώ τα έξοδα για ενίκιο, νερό, ρεύμα και θέρμανση δεν ξεπερνούσαν το 5% του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και τα αναφέρουμε γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ελστάτ, καταγράφει πως το 80% του εισοδήματος στα φτωχά νοικοκυριά πηγαίνει σε ενίκια και τρόφιμα. Και αυτό το 2021, και φυσικά με καθυλωμένους μισθούς και τις συντάξεις εδώ και 12 χρόνια. Απέναντι λοιπόν στην αντιλαϊκή επίθεση και καπιταλιστική βαρβαρότητα των αστικών κομμάτων και τις εναλλαγές τους για να κοροϊδεύουν, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιτάξουν και να οργανώσουν τη δική τους αντεπίθεση, αναπτύσσοντας αποφασιστικούς μαζικούς αγώνες ανατροπής. Εκεί είναι η λύση και η ελπίδα. Ένα ξεκίνημα και σταθμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει και η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.